Φίλε, να σου κάνω ένα sequel. Να σου κάνω ένα sequel τώρα, να σε ταράξω. Τώρα που είπες worth his sequel. Ξέρεις ότι τον Beetlejuice είχε γραμμένο όχι script, high-end concept, treatment. Άμα κατεβήκαν τα film executives, τα φίλε μου, να μάθουμε και τη σωστή ορολογία. Λοιπόν, είχε full treatment για sequel του Beetlejuice. Μα εσκεύασα το καφού, ήταν πολλά κοντά στο να γίνει Green Lights πριν λίγα χρόνια. Όχι, όχι, όχι. Όταν ευκήκε τον Beetlejuice, σε αντίθεση με τις άλλες ταινίες, ήταν πολλά μεγάλη επιτυχία. Ναι, ευκάλε πάρα πολλά λεφτά και αμέσως, ας πούμε, εκάτσασαν, πιάσαν τον Tim Burton και είπαν ότι «ΟΚ, κάμε μας treatment για sequel». Το οποίο sequel ήταν «Beetlejuice Goes Hawaiian». Oh. I shit you not. Ήταν να ήταν φίλε, ήταν να ήταν Wicked at Bernie's meets Beetlejuice. I shit you not. Να μου λαλίζε μαλάκα. Μπορεί να τη χειρότερη ιδέα που είχε ποτέ κανένα στο τι. Νομίζω προχωρά τον Beetlejuice. Μπορεί να μου συνεπήγε πριν 30 χρόνια που λαλίζε, αλλά νομίζω εδώ έκανε green light. Μα για Beetlejuice 2. Let me confirm it. Μπαιζε ο Μακκέτον πάλι. Βάζει ο Μάικλ Κίτον, ο οποίος είπε ότι... Beetlejuice 2 pushes forward with new writer at Warner Brothers. Άρα προχωρούν το. Φίλε, εννοείς. Εν είδηση 12 Οκτωβρίου 2017, σκηνοθέτει το Tim Burton. Είμαι current as fuck και χωρίς να το ξέρω. Φίλε, εμένα τον Beetlejuice είναι η αγαπημένη μου Halloween ταινία. Και θα είναι rewrite του script που γράψε όντως, το treatment που γράψε ο Tim Burton. Συμφωνώ. Είναι χαλαρά η αγαπημένη μου Halloween ταινία. Είναι εν σπουδαία ταινία, γουστάρω τρελά και είναι η αγαπημένη ταινία actually του Michael Keaton. Φίλε, αφού he's giving everything in the movie, he goes φίλε, all the way. Φίλε, η περιγραφή που είχε για το χαρακτήρα από το Tim Burton είναι ότι ο Beetlejuice είναι άνθρωπος όλων των εποχών χωρίς να έχει ζήσει σε καμία εποχή. Φίλε, ναι, και απλά φύγε πολλά μεγάλο μέρος του διαλόγων, το line του Beetlejuice στην ταινία, είναι improvised από τον Michael Keaton. Ο Michael Keaton έκανε κάτι φιγκάρκα και σαν stand-up comedian, ενώ γύριζε τα... Φίλε, μα έχει κρέτ σοβαρό, τέλειωσε Juilliard, ναι, έχει σοβαρό κρέτ, ας πούμε. Still my favorite Batman. Στην φωνή. Σαφώς. Νομίζω όμως είναι επειδή είδαμε το Μάστα Μίτσι. Άρα, Batman Returns. Χριστουγέννα, είσαι καλύτερο πράγμα. Φίλε. Όπερα ένα. Ναι. Έβρεχε. Jesus. Those are memories, man. You know? Το όπερα ένα, για όσους επάθετε τώρα ψυχολογούν, να μπουλαλούν τα γερόντια. Το όπερα ένα και το δύο ήταν αίθουσες του σινεμά που ήταν, και αμέπον τώρα, τον μπίγκο του εθνικού άσσας. Φίλε, κάθε φορά που πάω κάτω είμαι λέω «Αχ, ντάλωσε, καταντήσετε το σινεμά». Το Cyprus Film Days, το μεγάλο φεστιβάλ για μεγάλο μήκους στην Κύπρο, μπορεί να ξεκίνησε, εγώ θυμίω πια στο πρώτο ή στο δεύτερο ή whatever, ας πούμε. Είδα, δεν μπορείτε να ξέρω, είδα πολλές ταινίες στο πέρα, my God. Είδα Forrest Gump. Είδα Shawshank Redemption. My God, the shit. Είδα... Έλα ρε, Bruce Willis και άλλος... The Last Boy Scout. Είσαι το The Last Boy Scout στο σινεμά, με μάχεσαι... Το οποίο είναι πιο γλυκό, με το ξάφημα πολλά πιο μεγάλος μου. Οκ. Όχι, δεν θα τον έχει καλά. George, άμα θα ακούεις, λοιπόν. Ο οποίος είναι πιο μεγάλος ερουίνι μου, δεν ξέρω, 12-13. Και πήγαμε να δούμε The Last Boy Scout και πήγαμε πολλά γλυκό και πήγαμε σε μια προβολή. Εδώ τα φίνταξε, ήταν τόσο αστήριο όπως είναι τώρα. Επίσης ένα έργο και σωστά έμεινε μισή ώρα για το προηγούμενο, είναι πατέτο, ας πούμε. Το οποίο ήταν softcore ταινία, διαδραματισμένη κάπου. Ήταν σετ κάπου σαν νησί της Ελλάδας, ενώ στην κολλήν της τσίρκο. Ήταν τρεις, μάνα! Μάχεσαι! Εν τους έκοφτεν! Φίλε, πρόσφατα, πριν...